καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλησπέρα και από μένα. Καλή αρχή, Σουζάνα μου. Καλή μας αρχή. Θα μας ακούτε κάθε Τετάρτη στις 8 με 9 από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι ας συντονιστούν όλοι να ακούσουν μια ωραία εκπομπή. Μια ιδιαίτερη εκπομπή που θα μιλά για τέχνη, θέατρο, κινηματογράφο, κάτι διαφορετικό. Για διάφορες δράσεις καλλιτεχνικές, για δραστηριότητες, για τις καινούργιες θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες. Θα έχουμε βέβαια αφιερώματα σε θεατρικούς συγγραφείς, σε έργα, σε ηθοποιούς. Επίσης θα έχουμε και διάφορες συνεντεύξεις από καλλιτέχνες. Να πούμε λίγο όμως και τους τρόπους επικοινωνίας όπου μπορούν να μας... Ναι, εννοείται να τους πούμε. Καταρχάς να πούμε ότι όλοι οι ακροατές μας ακούνε από το www.eoelas.org και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας είτε μέσω του αριθμού μας που είναι 2313-046-285 και μπορούν να στείλουν email στο radio@eoelas.org. Να πούμε λίγο και για τις προσκλήσεις πριν ξεκινήσουμε... και όλες τις οποίες θα κάνουμε ένα διαγωνισμό σήμερα. Ναι, εννοείται. Σήμερα θα κάνουμε μια κλήρωση, 4 μονές προσκλήσεις για το 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ναι, όποιοι θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους προηγούμενους τρόπους που είπαμε. Είτε email είτε να πάνε στο τηλέφωνο, να μπουν στην κλήρωση και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους όταν πραγματοποιηθεί για να τους ενημερώσουμε αν κέρδισαν ή όχι. Δύο ακροατές θα κερδίσουν τις προσκλήσεις λοιπόν για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο να πούμε ότι γίνεται από 2 του μηνός έως 12 Νοεμβρίου. Νομίζω είναι μέχρι την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πρέπει άμεσα να πάνε. Για όποια ταινία θέλουνε. Ναι, οι προσκλήσεις είναι ανοιχτές, μπορούν να επιλέξουν όποια ταινία τους αρέσει και να πάνε να την παρακολουθήσουν με ένα φίλο τους, με όποιον θέλουν. Και όχι για κάποια συγκεκριμένη. Να περάσουμε σε λίγη μουσική, αφού κάναμε την αρχή, για να περάσουμε μετά σε λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με κάποιες... Βασικά πιο πριν να σας πω λίγο ότι συνέβη πριν ένα λάθος. Οι προσκλήσεις είναι... θα τις κερδίσουν 2 άτομα. Είναι 2 προσκλήσεις... Διπλές. Ναι. Εγώ το έκανα το λάθος, τρακ, εντάξει. Okay, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια θεατρική παράσταση, το Εκλιπαρό, στο Θέατρο Σοφούλη. Κάνει πρεμιέρα 10 Νοεμβρίου, σε 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Να πούμε ότι οι ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι από τη θεατρική ομάδα Ομερτά Theater Group και έχουν την εξής άποψη, ότι το θέατρο και η ψυχική υγεία είναι 2 θεραπευτικά στιγμιότυπα. Και αυτό θα μας το δείξουν από τις 2 θεατρικές παραστάσεις που θα ανεβάσουν. Η πρώτη είναι το Εκλιπαρό. Να πούμε ότι είναι μια θεατρική ομάδα, νομίζω, νέοι, οποίοι έχουν πολλές φιλοδοξίες, πολλά όνειρα. Λίγα λόγια λοιπόν για την παράσταση είναι ότι ο σκοπός του έργου δεν είναι να μας δώσει απαντήσεις. Αντιθέτως, βυθίζεται στα πολύπλοκα ζητήματα μιας ασθένειας για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Η Κάθριν, η ηρωίδα, μια νεαρή ποιήτρια, μάχεται με τη σχιζοφρένεια. Προσπαθεί να ορθοποδήσει και να επανέλθει στην καθημερινότητά της μετά από τον εγκλεισμό της στο ψυχιατρίο. Η δημιουργική πλευρά της εκροτηριάζεται από την ιατρική αγωγή που της χορηγείται. Καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε μια ελλιπή φυσιολογική ζωή και στην αστήρευτη δημιουργικότητά της. Κοίταξε να δεις. Εσύ τι πιστεύεις, πούμε, για αυτή την ασθένεια και για την προσπάθεια αυτής της γυναίκας να βγει έξω από αυτό? Δες, εγώ πιστεύω ότι αρχικά αυτή η παράσταση, η γυναίκα αυτή, δεν θεωρώ ότι πάσχει από κάποια σχιζοφρενία. Αλλά... είναι μια γυναίκα σαν όλες... σχιζοφρένεια. Καλά, σίγουρα, ότι είναι... σίγουρα, ενώ ότι δεν φαίνεται αυτό. Είναι μια γυναίκα σαν όλες τις άλλες και προσπαθεί μέσα από την, μέσα από την ιστορία της και μέσα από την νόσο της να πορευτεί με αυτήν.
Για μένα είναι μια νόσος που θέλει παρακολούθηση σίγουρα, αλλά δεν σημαίνει ότι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι φυσιολογικός και να κάνει ό,τι κάνουν όλοι και οι υπόλοιποι. Εντάξει, απλά αυτή η γυναίκα προσπαθεί να συμβιβαστεί με αυτό που τη συμβαίνει. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επειδή έχει μια ψυχική νόσο ότι φαίνεται και ότι πρέπει οι υπόλοιποι να την κάνουμε στην άκρη οτιδήποτε. Ναι, πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία παράσταση, περνάει ωραία μηνύματα και αξίζει να πάει ο κόσμος να τη δει. Έχεις να μας πεις κάποια άλλη παράσταση? Ναι, έχω να προτείνω μια άλλη παράσταση. Η παράσταση αυτή λέγεται «Η πόρνη από πάνω». Η πρεμιέρα της είναι 5η 9 11, δηλαδή αύριο. Παίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έχει πάρει παράταση για κάποιες παραστάσεις. Παίζει η ηθοποιός Κατερίνα Δασκάλου. Πολύ γνωστή ηθοποιός. Ναι, ναι, πολύ γνωστή ηθοποιός. Στην Αθήνα νομίζω έρχεται αυτή η παράσταση. Uh-huh. Και αν δεν κάνω λάθος είναι για δεύτερη. Ναι, ναι, το είπα, για δεύτερη χρονιά. Λοιπόν, η Ερατό, η οποία είναι μια νοικοκυρά από πάνω, μιλάει για έρωτα, για την απόρριψη, για την προσδοκία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη της αυτοεκτίμησης. Αυτή ουσιαστικά ζει στο περιθώριο μέχρι την ημέρα που στο πάνω διαμέρισμα από εκεί που μένει αυτή μετακομίζει μια πόρνη. Άξιο θα είναι να πούμε τώρα για αυτή την παράσταση ότι ουσιαστικά η ηθοποιός, η πρωταγωνίστρια, παίζει όλους τους χαρακτήρες που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της, τη ζωή της ηρωίδας ουσιαστικά. Πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, ναι. Πού είπες ότι παίζεται? Στο Αυλαία. Στο Αυλαία παίζεται, ναι. Ωραία. Να συνεχίσουμε μία παράσταση αγαπημένη μου, το ξέρεις. Έρχεται για δεύτερη... Δεν έρχεται βασικά. Παίζεται για δεύτερη χρονιά, λοιπόν. Είναι το Γκιακ από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είναι αγαπημένη μου γιατί παίζει και μια αγαπημένη μου καθηγήτρια ούτως ή άλλως. Ύστερα από μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Θέατρο, να πούμε, ήρθε στο Κρατικό, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Να πούμε ότι είναι ακατάλληλη για ανηλίκους. Ναι. Είναι σκηνοθεσία Γεωργία Μαυραγάνη και είναι μια συγκλονιστική, νομίζω, εξομολόγηση ψυχής. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Στην παράσταση, λοιπόν, να πω λίγο κάποια λόγια για την παράσταση. Στην παράσταση, λοιπόν, βγαίνουν στην επιφάνεια τα τραύματα, όλες οι αναμολόγητες πράξεις και τέλος η φιλήσυχη υποκρισία όλων μας. Μια υποκρισία που είναι όμως ταυτόχρονα το ζωτικό μας ψεύδος, ο τρόπος μας για να αντέχουμε. Νομίζω ότι... Γενικά, για αυτή την παράσταση έχω ακούσει πάρα πολύ θετικά λόγια. Και πιστεύω ότι είναι μια παράσταση που άμα πας να τη δεις, μετά βγαίνεις με εντελώς διαφορετική νοοτροπία και άλλη σκέψη στο μυαλό σου. Εγώ θα τη χαρακτήριζα ως θεατρικό δώρο για το θεατή. Mm. Αυτό τον όρο θα χρησιμοποιούσα. Και εγώ θεωρώ ότι ο θεατής, και εγώ δηλαδή το είδα από τον εαυτό μου, ότι ο θεατής βγαίνει εκεί, από εκεί αλλαγμένος. Είναι... Τον προβληματίζει δηλαδή αυτή η παράσταση, ειδικά όταν απευθύνεται... υπάρχει ένα κομμάτι, δεν θέλω να πω πολλά, στο οποίο απευθύνεται άμεσα στον θεατή. Συμμετέχει και ο θεατής? Δεν θέλω να πω παραπάνω. Θα το δούνε νομίζω. Να περάσουμε λίγο όμως και σε μια άλλη παράσταση, στο Σχεδόν 40. Είναι μια stand-up comedy παράσταση του Γιώργου Χατζηπαύλου. Να πούμε για τον Γιώργο Χατζηπαύλου ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε το stand-up comedy για μικρούς, για παιδιά, και επίσης μαζί με τις δράσεις της UNICEF δημιούργησε και το stand-up You. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, νομίζω ότι έκανε... Έκανε μια αρχή. Ναι. Γιατί το stand-up comedy για παιδιά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να πω λοιπόν για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Χατζηπαύλου. Αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Σχεδόν 40, και αν δεν κάνω λάθος, αυτές οι μέρες πρέπει να είναι η τελευταία παράσταση. Είναι μια λοιπόν stand-up comedy παράσταση, η οποία επιστρέφει ανανεωμένη για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Αναλύει όλα τα στάδια της ζωής ενός άντρα, αλλά και τη σχέση του με το άλλο φίλο, όλα τα παράξενα που βιώνουμε γύρω μας, αλλά και τον εξωφρενικά αστείο κόσμο της πατρότητας, όπου μπαίνει με έναν πολύ αστείο τρόπο. Νομίζω ότι το stand-up comedy είναι κάτι παλιό με καινούριο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη δεν... Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις stand-up comedy ποιοτικό. Δηλαδή να κάνει τον θεατή πραγματικά να γελάει με την ψυχή του και με σοβαρά πράγματα, σοβαρά. Όσο σοβαρό μπορεί να είναι το χιούμορ. Τι έχεις να πεις εσύ? Συμφωνώ, ναι. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα
να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε τα νέα τα κινηματογραφικά. Τελειώσαμε με τα θεατρικά. Ναι, έχουμε κάποιες κινηματογραφικές ταινίες να σας προτείνουμε, που είναι έτσι πολύ... έχουν ακουστεί πάρα πολύ στον κινηματογράφο. Ξεκινάμε με μια ταινία της Marvel, πολύ πιθανό να την έχετε ακούσει και όλοι, Thor, το Thor το 3. Σε παρακαλώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια ταινία δράσης της Marvel, όπως προείπα. Έχει κάποιες διαφορές από τις δύο προηγούμενες ταινίες της σειράς, καθώς έχει το χιουμοριστικό στοιχείο της είναι πολύ πιο έντονο ανάμεσα στους ήρωες της ταινίας. Εμένα μου άρεσε αρκετά αυτή η ταινία, απλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ακούστηκε τόσο πολύ και οι προσδοκίες ήταν τόσο υψηλές. Όχι ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του θεατή, εννοείται, απλά περιμένεις κάτι πολύ πιο εξωπραγματικό, έτσι, να γίνει χαμός, ξέρω εγώ, την ταινία και αυτά. Αλλά γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Σου άρεσε δηλαδή. Ναι, την προτείνεις να πάνε τη δίνει. Ναι, την προτείνω. Σε όποιος αρέσει έτσι ήρωες και αυτά. Εγώ θα πάω. Να πας. Λοιπόν... Να συνεχίσω, έχεις να πεις κάτι άλλο για την... Όχι, μπορείς να πάρεις το λόγο. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε μια ταινία, το Mother, η οποία νομίζω ότι έχει τελειώσει τουλάχιστον στα Village. Συνεχίζεται στο Μακεδονία και στο Αντεώνα, αν δεν κάνω λάθος. Ένα ζευγάρι λοιπόν, η μητέρα και εκείνος, ζει ήρεμο και ευτυχισμένο στο απομονωμένο και τεράστιο σπίτι τους, μέχρι τη στιγμή που απρόσκλητα έρχονται παράξενοι επισκέπτες. Ένας άντρας και μία γυναίκα κάνουν αναπάντεχα την εμφάνισή τους και ο φιάλτης ξεκινά. Το σπίτι αρχίζει να καταραίει, σταγόνες αίματος εμφανίζονται και οι λέξεις δολοφόνε και τρελός προειδεάζουν για μια ταινία που δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Γιατί η μητέρα αναγκάζεται να αναθεωρήσει όσα πιστεύει για την αγάπη, την αφοσίωση και τη θυσία. Και το τέλος πλησιάζει. Εγώ αυτή την ταινία την είδα. Και τι έχεις να πεις? Δεν τρελάθηκες? Δεν ξέρω, είμαι λίγο... Έχω ακούσει ότι είναι λίγο περίεργη ταινία, ότι δεν την καταλαβαίνεις πολύ εύκολα, είναι λίγο μπερδεμένη. Απλά δεν ξέρω αν ο σκηνοθέτης ήθελε να κάνει να δείξει αυτό που έδειξε ή αν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίταξε, γενικά η ατμόσφαιρα της ταινίας με πήγε σε ένα όνειρο. Όνειρο. Είχε πολύ... Εντάξει, σίγουρα είχε... Πρόσχε μην μπεις και την ιστορία και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Όχι. Είχε πολύ ωραίες εικόνες. Δηλαδή είχε κοντινά τα οποία κατάφεραν να σε κρατούσαν σε αγωνία. Παίζουν και γνωστοί ηθοποιοί. Η Τζένιφερ Λόρενς δεν είναι αυτή που ενσαρκώνει την πρωταγωνίστρια? Νομίζω ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ μου άρεσαν οι δεύτεροι ρόλοι. Mm. Οι πρωταγωνιστές δεν τρελάθηκαν, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, αυτό που κατάλαβα. Όχι ότι κατάλαβα και πολλά, βέβαια. Είναι ότι είχε. Ήτανε μεν τρόμου, αλλά δεν τρόμαζες και πολύ. Δεν είναι απαραίτητο... Ναι, είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, έτσι θεωρείται. Αλλά δεν τρόμαξα, να πούμε, με αυτή την έννοια. Να σου πω την αλήθεια, σε πολλές στιγμές ένιωσα, όχι άβολα να το πω, ένα περίεργο συνέστημα. Δεν ξέρω... Είχε περίεργες σκηνές μέσα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Καλή ταινία, απλά... Ή θα την πεις ότι ήταν πολύ επιτυχημένη ή πολύ αποτυχημένη. Δηλαδή θα σ' αρέσει πολύ ή καθόλου? Ναι, ή δεν θα σ' αρέσει. Μάλιστα. Είχε βέβαια το θέμα της, είχε θρησκευτικούς συμβολισμούς. Με τέτοια θέματα θα την έλεγα. Είχε στιγμές γέλιου. Δηλαδή... Ένα ψυχολογικό θρίλερ. Ναι, είχε στιγμές γέλιου από άποψη, αν το κλάβεις είτε ηρωνικά, σαρκαστικά, εκεί μπορεί να γελούσες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα την ξανά έβλεπα την ταινία, λόγω του σουρεαλισμού της, λόγω του γέλιου της που σου έβγαζε. Βασικά να σε διακόψω λίγο, νομίζω ότι θα την ξανά έβλεπες για να την καταλάβεις αυτή τη φορά, γιατί την πρώτη μάλλον όχι. Καλά, εννοείται γι' αυτό. Θα την ξανά έβλεπα παρ' όλα αυτά. Περίεργη η ταινία. Με ιντριγκάρεις τώρα, θέλω να πάω να τη δω, είναι η αλήθεια. Να πας. Θα πάω. Έχεις κάποια άλλη ταινία να μην σου πεις? Ναι, έχω
ακόμα μια ταινία να σας πω. Εγώ απεσιότητος 3. Είναι η τρίτη ταινία της σειράς με τον Γκρου, ο πρωταγωνιστής της παιδικής αυτής ταινίας, ο οποίος μπαίνει σε νέες περιπέτειες. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία με πάρα πολύ γέλιο και χιούμορ για τους μικρούς μας φίλους. Εγώ σε αυτή την ταινία που λατρεύω είναι αυτά τα κίτρινα, τα μικρά, τα πραγματάκια, τα Minions, τα οποία όσο τα βλέπω τα αγαπάω ακόμα περισσότερο. Να πάμε να τη δούμε μαζί. Το παιδικό. Την είδα, ναι. Να πάμε, γιατί όχι. Γιατί, μόνο θέατρα. Επιστρέψαμε και πάλι. Να πω λοιπόν για την τελευταία ταινία που είπες, ότι σίγουρα θα πάω να τη δω μαζί με τη βαφτισιμιά μου, με το κελάκι. Α, μαζί δεν ήθελες. Το κελάκι προηγείται. Άντε καλά. Να ξαναπούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Ναι, ναι, να τους ξαναπούμε. Γιατί εκεί πέρα δεν τους βλέπω που τους βάλανε. Λοιπόν, να ξέρω, η τρόπη επικοινωνίας είναι με τηλέφωνο που μας καλείτε στο 2313 046 285 και μπορείτε εννοείται να μας στείλετε και email στο radio@eolas.org. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός για τις προσκλήσεις του τρέχει. Κινηματογράφου τρέχει, στείλτε μηνύματα, είτε πάρετε τηλέφωνο. Να πούμε ότι οι τυχεροί θα είναι δύο, να πάνε μαζί με κάποιο φίλο ή φίλοι τους να δουν όποια ταινία θέλουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης που γίνεται από 2 του μηνός έως, μέχρι και 12, δηλαδή και 12, για όποια ταινία θέλουν. Μπορούν να διαβάσουν τους όρους βέβαια και μέσα, γιατί νομίζω εξαιρούνται κάποιες ταινίες, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να δουν όποιες ταινίες θέλουν. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τις ταινίες τις οποίες τρέχουν σήμερα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Να αναφέρουμε πρώτα για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, να πούμε έτσι, να κάνουμε μια αρχή, ότι για ακόμα μια φορά εννοείται η Πανέμορφη Πόλη μας φιλοξενεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που είναι το 58ο στη σειρά. Σε αυτό το φεστιβάλ υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από ταινίες και έτσι μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε ταινία σας αρέσει να δείτε. Επίσης φέτος είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και γνωστά θεατρικά που θα παίξουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γίνεται συνεργασία με τα θεατρικά που θα παίξουν και ως κινηματογραφικές ταινίες. Α, θα έχουμε και τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ανέφερε εσύ τις παραστάσεις. Να τις αναφέρω μετά ταινίες. Την μουσική. Ναι, ναι. Ή όχι. Okay, θα τις πω τώρα. Ό,τι ναι. Θέλεις. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω, επειδή είναι μεγάλο το πρόγραμμα, μπορείτε να τις ψάξετε με λεπτομέρειες εσείς στο ίντερνετ. Σήμερα υπάρχουν Τετάρτη από τις 10 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Δεν είμαι μάγισσα. 10 και 4 ταινία Τόνια Μαρκετάκη, Επιφάνεια των πραγμάτων. 10:30 Τζον Κασαβέτης, Εξαφάνιση. Στις 11 Φρίντα Λιάπα, Ανωτέρα Βία. 11:15 στο Ολύμπιον, Τα Άγρια Αγόρια. Και 11:59 στην αίθουσα Ζάνας, Προμηθέας σε δεύτερο πρόσωπο. Ακούσατε και το πρόγραμμα έτσι συνοπτικά. Μπορείτε να μπείτε να ενημερωθείτε εννοείται και από το ίντερνετ. Βέβαια, να πω ότι το πρόγραμμα είναι τεράστιο. Ναι, ναι, εννοείται. Οπότε, ό,τι θέλουν να δουν μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να. Εμείς αναφέραμε επιλεκτικά κάποιες. Μάλιστα. Ας περάσουμε λοιπόν σε διαφημίσεις και θα τα πούμε μετά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο ανεξάρτητος παρατηρητής και ο Μάκης Βραχιολίδης από τη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων ξεκινάμε στις 8 Νοεμβρίου 9 με 10 το βράδυ. Φιλοξενούμενοι μας η Ραχίλ Μακρύ, η πρόεδρος του Μετόπου Νίκης. Έχουμε να πούμε πολλά, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στην σελίδα του Facebook που έχουμε, τον Ανεξάρτητο Παρατηρητή.
Σας περιμένουμε όλες και όλους. Διαβάζετε, ακούτε, βλέπετε. Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. www.eolas.org. Πέρα από τα αστέρια, το μαγικό ταξίδι στο αχανές, άπειρο και μαγευτικό σύμπαν συνεχίζεται μέσα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κάθε Παρασκευή στις 8 με τον Κώστα Καμπάκη. Ο Λόγος Ορθοδοξίας, μια εκπομπή του Ευάγγελου Ρωσόπουλου αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Διδασκαλία. Μια εκπομπή με άρωμα Ορθόδοξης Ελλάδος ενάντια στον οικουμενισμό και τις αιρέσεις. Με το θεολόγο Ευάγγελο Ρωσόπουλο σύντομα κοντά σας. Μετά από λαϊκή απέτηση. Εμείς όμως θα το κάναμε ακόμα και να μην μας το ζητούσατε. Μία φορά την εβδομάδα. Και κάθε εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Και η Νένα Πασβάντη. Σας παρουσιάζουν το Fine Club. Μία εκπομπή μουσικο-κοινωνικο-πολιτικής υφής. Και όχι μόνο. Έρχεται. 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 Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κάθε Πέμπτη. Από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ. Πρεμιέρα 5η 9 Νοεμβρίου. Επιστρέψαμε λοιπόν για να πούμε και κάποια άλλα δρόμενα τα οποία συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας. Θα αναφερθούμε τώρα σε μια φωτογραφική έκθεση στο Μουσείο Κινηματογράφου. Αυτή γίνεται στα πλαίσια ενός διαγωνισμού που έγινε και ομάδες οι οποίες είναι επαγγελματίες, που απαρτίζεται από επαγγελματίες σπουδαστές φωτογραφίας, αναδεικνύουν με το φωτογραφικό τους υλικό τις εμπειρίες τους. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση αυτή θα δείτε όλα τα έργα που έχουν κερδίσει το πρώτο και το δεύτερο βραβείο στο διαγωνισμό, καθώς και τα 18 επιλαχόντα της σειράς. Αυτή η έκθεση θεωρώ ότι είναι μια υπέροχη έκθεση από νέους που αποτυπώνουν τα οράματά τους και τις εικόνες και αξίζει εννοείται να πάμε να τη θαυμάσουμε. Επίσης η έκθεση αυτή πραγματοποιείται από 4 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Έχετε ακόμα καιρό αν θέλετε να πάτε να θαυμάσετε τα έργα αυτών των νέων ανθρώπων και να τους στηρίξουμε εννοείται. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το Thes Puppet 2017 Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας. Ξεκίνησε 3 και συνεχίζεται έως 13 Νοεμβρίου στο Θέατρο Άνετον. Τι θα γίνει όμως εκεί, τι θα δείτε? Θέατρο και κουκλοθέατρο στα ελληνικά, αλλά και χωρίς λόγια και με πολλή μουσική. Με κίνηση, με ψύχωση κούκλων και αντικειμένων, ώστε να ερμηνεύσουν ιστορίες από διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις. Το Thes Puppet είναι μια θεατρική και κοινωνική πρόταση που στοχεύει στην προώθηση του θεάτρου με κούκλες και αντικείμενα ως μια παραδοσιακή μορφή τέχνης με βαθιές ρίζες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Χωρίς όμως να χάσει τη λαϊκή καταγωγή του, έχει προσαρμοστεί στους σύγχρονους καιρούς. Νομίζω ότι είναι μια πολύ... Είναι κάτι πρωτοπόρο νομίζω για την πόλη μας. Νομίζω αυτό που γίνεται. Θέλουν να πετύχουν είναι αυτό ακριβώς. Να ανθίσει το κουκλοθέατρο και η παντομήμα στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, είναι αυτά που παλιά όταν ήμασταν μικρά κι εμείς, έτσι, οι παππούδες μας, οι μαμάδες μας, σε πιο παραδοσιακά παιχνίδια, διασκεδάζαμε, περνούσαμε ωραία. Είναι ωραίο να ξαναγεννιούνται τέτοιες συνήθειες. Να σου πω την αλήθεια, μικρή δεν είχα δει, μεγάλη είδα. Αλλά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και είναι για παιδάκια, αλλά μπορούν να πάνε και οικογένειες και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, τώρα... Ορίστε. Να συνεχίσουμε ή να περάσουμε σε μουσική. Ας περάσουμε σε λίγο μουσική να ακούσουμε και συνεχίζουμε μετά για τα υπόλοιπα νέα. Επιστρέψαμε λοιπόν
Λοιπόν, κάπου εδώ θα ήθελα να σας ξαναναφέρω τους τρόπους επικοινωνίας για να στείλετε μήνυμα είτε μέσω email είτε να πάρετε τηλέφωνο. Να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι ο διαγωνισμός μας τρέχει, οπότε μπείτε στη διαδικασία άμα θέλετε να κερδίσετε τις προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Λοιπόν, ο αριθμός μας είναι 2313-046-285 και το email είναι radio@eoelas.org. Λοιπόν, θέλω πριν να συνεχίσουμε να απαντήσω σε μια φίλη καλλιτέχνη που μου έστειλε ένα μήνυμα και με ρώτησε με ποιο σκεπτικό διαλέξαμε τις θεατρικές παραστάσεις και θα ήθελα να της απαντήσω. Θέλω να της πω ότι και σήμερα και από εδώ και στο εξής οι παραστάσεις που θα, διαλέγουμε μαζί με τη Σουζάνα να λέμε είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα διάλεξα μια παράσταση η οποία ανεβαίνει από μια ομάδα νέων ηθοποιών με όνειρα, με φιλοδοξίες, οπότε είναι καλό να στηρίζουμε τέτοιες παραστάσεις που ανεβαίνουν. Τι λες? Ναι, εννοείται. Μετά λοιπόν διάλεξα το GAC που είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ανεβαίνει. Είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτή για μένα, αυτή η παράσταση είναι καταπληκτική. Είναι από τις ωραιότερες παραστάσεις πιστεύω που έχει βγει ποτέ στο θέατρο. Και αξίζει εννοείται να την αναφέρουμε. Γι' αυτό άλλωστε πήρε και τις καλύτερες κριτικές. Και γι' αυτό φαντάζομαι ανεβαίνει και δεύτερη χρονιά. Είναι από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Οπότε και η τρίτη ήθελα λίγο να ελαφρύνω σε εισαγωγικά το θέμα. Γι' αυτό ανέφερα και το Σχεδόν 40 με τον Γιώργο Χατζηπαύλου, που είναι ένα stand-up comedy. Όπως και η Πόρνη από πάνω, μια άλλη θεατρική παράσταση που αναφέραμε. Η οποία ήρθε από την Αθήνα. Πολύ γνωστή ηθοποιό, όπως ξανά είπαμε, Κατερίνα Δασκάλου, στο θέατρο Αυλαία. Νομίζω, εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτές οι παραστάσεις είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Ναι, σίγουρα. Και δεν ήθελα να σχετίζονται, να έχουν κάποιο κοινό θέμα. Ουσιαστικά, εμείς προσπαθούμε να βρίσκουμε θέματα, παραστάσεις, κινηματογραφικές, ταινίες και γενικά διάφορα δρόμενα, τα οποία είναι για όλους. Μπορούν όλοι με τα διαφορετικά γούστα τους να πάνε και να τα παρακολουθήσουν. Και αυτό προσπαθούμε εμείς. Ειδικά, νομίζω, το θέατρο είναι το μεγαλύτερο, η καλύτερη, ο τρόπος που μπορείς να πας και να δεις κάτι και να εκφραστείς μέσω της υποκριτικής εννοώ, είτε κοίταξε από το κινηματογράφο είτε από κάποιο άλλο δρόμενο. Ναι, κοίταξε να δεις, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι προτιμούν, ας πούμε, τον κινηματογράφο ή προτιμούν το θέατρο, γι' αυτό και η εκπομπή μας έχει λίγο απ' όλα, σας ενημερώνει, έτσι ώστε να μπορείτε να διαλέξετε αυτό που πραγματικά ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά σας και στο χαρακτήρα σας. Να συνεχίσουμε. Νομίζω συμβαίνει ένα φεστιβάλ πιάνου στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα φεστιβάλ πιάνου το οποίο γίνεται για τους λάτρες της μουσικής, όσοι αγαπάτε πάρα πολύ τη μουσική. Είναι το 6ο φεστιβάλ πιάνου στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και υποδέχεται πάρα πολύ μεγάλους και σπουδαίους Έλληνες πιανίστες. Ξεκίνησε, έχω να πω, στις 4 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 10. Επομένως, όσοι θέλετε να πάτε να το παρακολουθήσετε και να δείτε ένα τέτοιο φεστιβάλ, έχετε λίγες μέρες μπροστά σας, οπότε καλά θα τα βιαστείτε, γιατί απομένουν μόνο 2 παραστάσεις. Θα πήγαινες εσύ? Ναι, θα πήγαινα. Σου αρέσει? Αν και, το πιάνο, να σου πω την αλήθεια, δεν παίζω πιάνο ή κάποιο άλλο όργανο. Νομίζω ότι θα πήγαινα, γιατί γενικά και ο ήχος του πιάνου και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο σε ηρεμεί, σε γαλινεύει. Έχω ακούσει ότι το πιάνο, και είναι το δημοφιλέστερο όργανο, είναι και το πιο μοναχικό, έτσι το παρομοιάζουν. Κοίτα, άμα το καλοσκεφτείς, είναι όντως το πιο μοναχικό. Δεν είναι? Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με λίγη μουσική και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Θα πω τώρα για ένα σχήμα, το σχήμα εκτός άξονα, όπου κάνει το βήμα στους νέους. Στα πλαίσια λοιπόν του βήματος από αυτό το σχήμα του άξονα, για 8η λοιπόν συνεχόμενη χρονιά, απευθύνεται σε νέους και τους δίνει τη δοκιμασία στη σκηνοθεσία. Δηλαδή ουσιαστικά χωρίς να σπουδάζεις, χωρίς να κάνεις τίποτα, είναι κάτι σαν σεμινάριο?
Όχι, τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν κάποια παράσταση. Ως σκηνοθέτες. Ναι. Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους. Εννοείται. Γιατί οι περισσότεροι νέοι δεν έχουν είτε το budget να το κάνουν, είτε τα κότσια να το πω. Οπότε νομίζω είναι, ότι... Ναι, βασικά αυτό που έχω να παρατηρήσω εγώ είναι ότι δίνει μια όθηση σε αυτούς που μπορεί να το σκέφτονται απλά και να μην μπορούν να το υλοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτό που γίνεται τώρα στη Θεσσαλονίκη εδώ στην πόλη μας. Το σχήμα, να πω εκτός άξονα, δίνει και άλλες ευκαιρίες, δεν είναι η μόνη. Είναι η 8η λοιπόν χρονιά που το κάνει αυτό, δηλαδή συνέχεια προσπαθεί να δίνει κάθε χρόνο ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες. Γνωρίζεις άμα κάνει και διαφορετικού τύπου... Δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες, είτε σκηνοθέτες είτε σε ηθοποιούς, να του προτείνουν διάφορα σεμινάρια είτε μαθήματα, τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν. Και ανάλογα αν μπορέσει τα κάνει ή όχι. Εννοείται, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα λοιπόν, για... να πάω. Να πας. Και άμα θέλεις, μπορώ να συνοδεύσω, εννοείται. Λοιπόν, να πω μια τελευταία φορά τους τρόπους της επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μας είναι 2313-046-285 και το email μας είναι radio@eolas.org. Επιστρέψαμε λοιπόν. Τώρα θα ήθελα να πω ότι ακόμα ο διαγωνισμός μας τρέχει για τις προσκλήσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 2-2 να πούμε. Ναι, 2-2. Αναφέραμε πριν τους τρόπους επικοινωνίας. Να τους πούμε άλλη μια φορά. Εννοείται να τους πούμε. Το τηλέφωνο μας είναι 2313-046-285. Εννοείται. Και το email μας είναι radio@eolas.org. Να αναφέρουμε ξανά ότι οι προσκλήσεις είναι για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Για όποια ταινία θέλετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να ενημερωθείτε είτε στο email μας για παραπάνω πληροφορίες. Και να πούμε ότι το Φεστιβάλ τελειώνει στις 12, οπότε και οι προσκλήσεις είναι μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. Οπότε τρέχουμε. Που τις πάρετε στα χέρια σας, πάμε. Διαλέγουμε ταινία και φύγαμε. Λίγα λεπτά μείνανε από την πρώτη μας εκπομπή. Λίγα, τα τελευταία λεπτά της πρώτης μας εκπομπής. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ για το άγχος, το τρακ, τα σαρδάμε, έτσι, τα περίεργα που πώς κάναμε. Πώς το πήγαμε, πιστεύεις? Μέτρια. Επειδή έχουμε προσδοκίες και μπορούμε. Εγώ θεωρώ ότι είσαι πολύ καλή σήμερα. Και εσύ είσαι καλή. Και δεν στο είχα. Εγώ μου το είχα πάντως, θα ξέρεις. Ευχαριστήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι κάθε φορά θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτερες. Κάθε φορά με περισσότερο θέατρο, περισσότερες ταινίες. Περισσότερα δρόμενα της Θεσσαλονίκης να σας ενημερώνουμε. Ωραία μουσική. Τι άλλο, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Νομίζω ότι με κάλυψες. Ωραία. Από μας, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Από μας, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τετάρτη πάλι, την ίδια ώρα, 8 με 9, η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη θα σας κάνει συντροφιά.